Έτσι, θα πάμε στον εξωτικό Μαυρίκιο και θα συναντήσουμε ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα την Ειρήνη Κουρούπη. Θα ήθελα να προσδιορίσουμε λίγο στο χάρτη. Βλέπουμε τις ωραίες αυτές εικόνες. Μια ηλιόλουστη μέρα, όπως καταλαβαίνουμε. Ειρήνη μου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι Ελλάδα. Εκεί τώρα τι ώρα είναι, τι διαφορά έχουμε? Έχουμε 2 ώρες διαφορά. 2 μπροστά εμείς και εσείς πίσω. 2 μπροστά, ναι, μεσημέρι. Δηλαδή είμαστε πιο μεσημέρι από εσάς. Α, είστε πιο μεσημέρι. Βλέπω όμως ότι έχετε και πολύ καλύτερο καιρό σε σχέση με αυτό που έχω εγώ αφήσει έξω από το στούντιο. Ναι. Είναι καλοκαίρι εκεί? Ναι. Είμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού, θα έλεγα. 32 βαθμούς. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή, δηλαδή ούτε που τη νιώθω, ας πούμε. Πρέπει να είναι γύρω στους 29 με 30 βαθμούς εδώ πέρα που είναι, στην εσωτερική μεριά του Ιφάλου. Και εξωτερική θερμοκρασία, όπως βλέπετε, σκάω κατά κάποιο τρόπο, έχει πάρα πολύ ζέστη και φοβερή υγρασία. Λοιπόν, εντυπωσιακό. Πες μου λίγο αν κάνω λάθος. Εκεί είναι ο μοναδικός στον κόσμο υποθαλάσσιος καταράκτης. Ισχύει αυτό? Α, ναι. Ο καταράκτης που βρίσκεται στο νότιο μέρος του νησιού, βέβαια. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο, διότι τραβιούνται η άμμος από τα ρεύματα στην έξοδο του υφάλου. Γιατί επειδή εδώ πέρα εμείς έχουμε υφάλους και έχει περάσματα, και το πέρασμα του υφάλου δημιουργεί αυτό το οπτικό που βλέπουμε σαν να είναι καταράκτης. Αυτό βασικά είναι. Άκρως εντυπωσιακό. Ναι. Λοιπόν, βάλε μας λίγο στη δική σου διαδρομή για να φτάσεις εκεί που βρίσκεσαι. Πώς έφτασες? Ναι. Από πού ξεκίνησες και πώς κατέληξες? Από έρωτα, από επαγγελματικούς λόγους? Ναι, θα έλεγα και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί ήταν. Να σας προχωρήσω λιγάκι, ναι, ώστε να βλέπετε και λίγο την θάλασσα που είναι ωραία. Βρέθηκα μέσω Γαλλίας κατά κάποιο τρόπο, για επαγγελματικούς λόγους, στο γειτονικό νησί που λέγεται Ρεουνιόν, που είναι 200 χιλιόμετρα από εδώ. Δηλαδή από εδώ πέρα, σε 200 χιλιόμετρα, έχουμε την Ευρώπη, Γαλλία. Και είχα πάει για επαγγελματικούς λόγους σαν καθηγήτρια γαλλικών. Και καθότι ήμουνα στην Ρεουνιόν, ο Μαυρίκιος είναι πολύ κοντά και ερχόμουν για κατάδυση, για να αλλάξει λίγο το κλίμα, θα λέγαμε. Όχι το κλίμα, αλλάξεις εικόνες. Ναι, να αλλάξω εικόνες από την Ρεουνιόν και έτσι βρέθηκα στο Μαυρίκιο, που γνώρισα όντως τον άντρα μου, που είναι Μαυρικιανός. Οπότε ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και για το σύζυγο, αλλά και για τον τόπο, γιατί τελικά έμεινες. Για το σύζυγο πρέπει να το ρωτήσουμε, δεν ξέρω, αλλά για μένα ναι. Είναι βέβαιο. Αυτά τα πράγματα είναι αμοιβαία. Λοιπόν, αμοιβαίο όμως είναι και αυτό το οποίο αισθανόμαστε και εμείς τώρα, είμαι βέβαιη και με τον κόσμο, με τις συγκλονιστικές αυτές εικόνες που και εσύ μας χαρίζεις, αλλά και στα πλάνα τα οποία προβάλλουμε. Ένα μοναδικό τοπίο, τι κλίμα επικρατεί όμως εκεί? Τι κλίμα γενικό, ή επειδή υπάρχει το κλίμα του κορονοϊού, πώς το, να το πούμε έτσι. Ναι. Πρώτα, αν είναι μεσογειακό, τροπικό, τι κλίμα είναι, και μετά με το κλίμα του κορονοϊού να μας κάνεις ένα σχόλιο. Με το κλίμα, ναι, τροπικό, ναι, είναι τελείως τροπικό, χαρακτηριστικό τροπικό. Σημαίνει ότι έχουμε την περίοδο που λέμε χειμώνας, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον χειμώνα που μπορεί να γνωρίζουμε στο βόρειο ημισφαίριο, γιατί είμαστε στο νότιο ημισφαίριο. Χειμώνας για μας είναι ξηρό κλίμα, η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει κάτω από 23 βαθμούς, δηλαδή μπορούμε να κολυμπάμε και να είμαστε στη θάλασσα όλο το χρόνο, χωρίς να σταματάει. Και η εξωτερική θερμοκρασία δεν πάει σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι, δηλαδή στη θάλασσα, κάτω από 24 βαθμούς. Κάπως έτσι είναι. Αυτός είναι ο χειμώνας. Το καλοκαίρι σας το είπα. Ναι. Με το κλίμα του κορονοϊού. Ναι, το κλίμα του κορονοϊού θα έλεγα ότι δεν είχαμε τρομερό πρόβλημα σχετικά, άμα δούμε με τις άλλες χώρες γενικά, τώρα να μην πω, εντάξει, θα έλεγα στο βόρειο ημισφαίριο υπήρξε πιο έντονο πρόβλημα από ό,τι στο νότιο, ναι. Είχαμε με τον κορονοϊό μονάχα 3 μήνες ήταν το πρώτο κύμα. Τώρα είστε σε lockdown, για παράδειγμα. Ναι, τώρα είμαστε σε lockdown. Κλειστά μαγαζιά, δηλαδή όπως είναι εδώ, κλειστά μαγαζιά, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, γιατί είσαι και ξενοδόχος, συγγνώμη. Ναι. Οπότε είναι πλήγμα για εσάς αυτή την περίοδο. Να σας πω, είναι το κλίμα λίγο πιο μεγάλο, διότι εμείς είμαστε κλειστοί εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή δεν έχουμε τουρίστες, δεν μπαίνουν τουρίστες στο Μαυρίκιο, δεν επιτρέπεται να μπει οποιοδήποτε μέσα στο Μαυρίκιο.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η τουριστική δεν υπάρχει. Η λέξη πια δεν υπάρχει εδώ και ένα χρόνο, να το αναφέρω κάπως έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Εμάς εδώ είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον κόσμο που ακούει κιόλας. Λοιπόν, πάρα τα αυτά, κρατάμε την τόσο όμορφη μαγική εικόνα που μας προσέφερες. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σύνδεση αυτή, γιατί ταξιδεύουμε μαζί σου κυριολεκτικά. Εγώ νιώθω ότι ήδη με ακουμπάω το ποδαράκι μου το νερό. Σου στέλνουμε όλοι μας την αγάπη σε σένα και την οικογένειά σου, Ειρήνη μου. Να είσαι πάντα καλά.